πούμε, τώρα στους δέκτες σας. Ερπιστριοφόρα του ένα... στρατού. Ναι, ένα ερπιστριοφόρα ακριβώς του στρατού. Μόλις τώρα δηλαδή πήραμε όλοι τα... Όσοι είχαμε βάλει τα αυτοκίνητά μας εδώ, αδειάσαμε το χώρο, αυτή την αλάνα που υπάρχει εδώ στην κεντρική πλατεία απέναντι από το Δημαρχείο. Και βλέπουμε ότι μας είπαν τουλάχιστον οι στρατιώτες ότι μάλλον θα έρθει άλλο ένα. Είναι ένα τεράστιο μηχάνημα, καταλαβαίνουμε όλοι, και θα προσπαθήσουμε να ρωτήσουμε για ποιο λόγο ήρθε αυτό το μηχάνημα εδώ. Λογικά πάντως, από όσο γνωρίζω, αυτά είναι ειδικά, και με τις τσουγκράνες πίσω, είναι ειδικά στο να φτιάχνουν αναχώματα. Είναι αυτό τουλάχιστον γνωρίζω από είναι την τα ερπιστριοφόρα οχήματα, Λεωνίδα, τα οποία είχαν επιστρατευτεί πάλι στην μεγάλη χιονόπτωση στην Κύμη το 2016, όταν πλέον κληθήκαν να δώσουν λύση εκεί όπου τα πολιτικά οχήματα ήταν αδύνατο να ανοίξουν τους δρόμους, καθώς η χιονόπτωση ξεπερνούσε τα 2,5 μέτρα. Πρόκειται λοιπόν για οχήματα του μηχανικού, τα οποία σπέβδουν στην περιοχή. Βεβαίως θα ανοίξουν δρόμους όπου χρειάζεται, αντιπυρικές ζώνες, εκεί όπου είναι δύσκολη η πρόσβαση με οποιοδήποτε άλλο όχημα. Είναι ειδικά οχήματα που φέρουν ειδικά μαχαίρια που μπορούν να ανοίξουν τέτοιου είδους ζώνες, αλλά και να ανοίξουν με πολύ μεγάλη υποδύναμη την οποία διαθέτουν δρόμους για να περάσουν κάποια άλλα οχήματα του πυροσβεστικού σώματος. Ο στρατός λοιπόν δίνει και εδώ το παρόν λύση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πρόκειται λοιπόν για οχήματα που φτάνουν τώρα, όπως βλέπετε και εσείς, ακόμη είναι πάνω στους μεταφορείς αρμάτων, και σε πολύ λίγη ώρα εκτιμούμε ότι θα μπορέσουν να φτάσουν στο σημείο και να δώσουν την λύση εκεί που χρειάζεται. Ακριβώς, και μάλιστα αυτό περιμένουμε και εμείς τώρα, να ρωτήσουμε τους στρατιώτες μας εκεί ποιες εργασίες ακριβώς θα κάνουν αυτά τα οχήματα.